Η Ρόδος συμμετείχε σε τρεις πολύ μεγάλες εκθέσεις, στην Salon de Vacances, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, η έκθεση του Μιλάνου και η έκθεση στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου συμμετείχε και στις τρεις εκθέσεις. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη συμμετοχή στις συγκεκριμένες αγορές, τόσο του Βελγίου, όσο της Ιταλίας, όσο και του Ισραήλ, διότι εκεί πάρα πολλοί τουρίστες παρακολουθούν την πώς πάει η τουριστική κίνηση, αλλά κυρίως είναι οι tour operators με το οποίο συζητάμε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ταξίδι στο Ισραήλ, διότι παράλληλα με την έκθεση, η οποία είναι μια από τις πιο σημαντικές, οι οποίες πραγματοποιούνται εκεί, πραγματοποίησε ο ΕΟΤ μια πολύ μεγάλη συνάντηση με B2B, business to business, όπου είχαν προσκληθεί tour operator από το Ισραήλ και τουριστικοί παράγοντες, για να έχουν μια κατηδίαν επαφή με τους εκπροσώπους των ελληνικών τουριστικών γραφείων, αλλά κυρίως να έχουν και μια επαφή με τους εκπροσώπους των 13 περιφερειών. Οι 13 περιφέρειες όλες τις χώρες κάναν παρουσίαση της περιοχής και είχαμε την ιδιαίτερη τιμή, εμείς σαν Ρόδος, να συμμετέχουμε στην παρουσίαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου αφού παρουσιάστηκε το κομμάτι των νησιών, των υποδομών σε τουριστικές κλίνες, μαρίνες, αεροδρόμια στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, είχα την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπήσω την περιοχή μας μιλώντας για τα εβραϊκά μνημεία τα οποία υπάρχουν στη Ρόδο και είναι μια στόχευση την οποία κάνουμε στο Δήμο του Ρόδου για προσέλκυση Ισραηλινών τουριστών, διότι η Ρόδος αποτελεί μια περιοχή, όπως τόνισα, που όχι μόνο έχει τη συναγωγή, το μουσείο, την εβραϊκή συνοικία, αλλά είναι και ένας τόπος στον οποίο έχει ιστορική σημασία για το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ, αφού εδώ πέρα γίνανε μεγάλες συναντήσεις την περίοδο 1948-1949 με αφορμή τη λήξη του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου και μάλιστα εδώ πέρα στην περιοχή μας, στο ξενοδοχείο το Ρόδο, είναι που υπογραφήκανε οι τελικές ανακοχές. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουν ακόμα περισσότεροι Ισραηλινοί, που είναι δεδομένο ότι αγαπούν τη χώρα μας, έρχονται εδώ πέρα για να διασκεδάσουν, έρχονται για να ευχαριστηθούν ελληνική γαστρονομία. Και η στόχευση την οποία πρέπει να έχουμε εμείς προς αυτούς πρέπει να είναι μεγάλη. Στην Διεύθυνση Τουρισμού ετοιμαζόμαστε και οργανώνουμε τις επόμενες εκθέσεις. Στο προσεχές διάστημα θα συμμετέχουμε στην έκθεση Σερβίας. Φεύγει η αποστολή μας, γιατί 20 με 23 είναι στο Βελιγράδι η επόμενη. Η μεγάλη έκθεση της ATB στο Βερολίνο στη Γερμανία. Στη Γαλλία και στη Ρωσία. Αυτές είναι οι επόμενες 4 εκθέσεις με τις οποίες θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο των επισκέψεών μας στις μεγάλες τουριστικές αγορές, στις οποίες, για να σημειώσω για μία ακόμη φορά, συμμετέχουμε στις εγκεκριμένες εκθέσεις του ΕΟΤ και κατ' επέκταση αυτές στις οποίες έχουμε συμφωνήσει με την περιφέρεια να συμμετέχουμε. Το προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Τουρισμού σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε το τουριστικό προϊόν πέρα από τις εκθέσεις και την παρουσία μας εκεί. Και θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή μας θα είναι πάρα πολύ δυναμική, δηλαδή θα συμμετέχουμε και ούτως ή άλλως στα πλαίσια του μεγάλου περιπτέρου που έχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με το μεγαλύτερο στάντ που έχουν από όλα τα νησιά. Η Ρόδος έχει πάντα το μεγαλύτερο στάντ. Θα αντιπροσωπεύσουμε κατά βάση με φυλάδια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα event, το οποίο όμως δεν το έχουμε καθορίσει ακόμα, για να μπορέσουμε να σας το ανακοινώσουμε. Η εικόνα είναι ότι θα είμαστε σταθερά στα περσινά νούμερα με μία μικρή άνοδο. Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμείς πλέον αντιμετωπίζουμε και αντιλαμβάνομαι, διότι αυτή είναι η λογική της συμμετοχής μου σε εκθέσεις, εκτός από τις μεγάλες παρουσιάσεις που γίνονται εξειδικευμένα, με ενδιαφέρει να δω λίγο τον παλμό. Αυτό το οποίο εγώ εισπράττω είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην περιοχή μας από κλίνες. Παρέχουμε το σύνολο των κλινών μας, είναι για όλα τα οικονομικά βαλάντια. Προσφέρουμε από πολύ υψηλά πολυτελείες ξενοδοχεία μέχρι απλά καταλήμματα. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι οι πτήσεις. Εάν μπορέσουμε και οργανώσουμε καλύτερα το κομμάτι των πτήσεων, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν σας κρύβω ότι σε επαφές που είχα κάποια στιγμή με την Aegean, αυτό το οποίο λένε και οι ίδιοι, ότι ναι, θα θέλαμε να βάλουμε και άλλες πτήσεις, αλλά αναμένουμε τον καινούριο στόλο που έχουμε παραγγείλει από του χρόνου και μετά. Δηλαδή, βλέπετε ότι και αυτοί τις αυξημένες ανάγκες δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν, παρόλο που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση πτήσεων, αλλά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Μιλάω γενικότερα ότι, για παράδειγμα, δέχτηκα παράπονα στην Ιταλία για το πότε ξεκινάνε οι πτήσεις για Ρόδο.
Κάτι το οποίο δεν ισχύει, για παράδειγμα, στο Ισραήλ, όπου ξεκινάνε γενικότερα πτήσεις charter, από τις πρώτες πτήσεις charter είναι από το Ισραήλ και έρχονται αργότερα. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία γενικότερη άποψη ότι οι προορισμοί γίνονται πιο αποδοτικοί αν υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πτυτικό πρόγραμμα.